Και οι 8 στην αφετηρία. 1200 μέτρα η απόσταση. Όλα έτοιμα. Και δίδεται η εκκίνηση της 5ης υποδρομίας. Για το κεφάλι από μέσα ο Ρέμινης φεύγει δυνατά. Θέλει να οδηγήσει, έρχεται απ' έξω Legendary Land και θέλει να συγκαλπάσει μαζί του ακόμα πιο έξω. Ο Κάλανος βελτιώνεται και θέλει να έχει επαφή με τους πρώτους. Ο Ρέμινης βέβαια έχει την εσωτερική και οδηγεί την υποδρομία. Legendary Land μένει πιο πίσω καθώς ο Κάλανος έρχεται για να συγκαλπάσει με τον πρώτο πόρο. Ακόμα πιο πίσω ο Greeley House. Θα ακολουθήσει τέταρτος. Ο Pick 3 θέλει να βελτιωθεί προσπερνώντας την Beautiful Story που είναι στην έκτη θέση. Οδηγεί την υποδρομία ο Ρέμινης ακολουθούμενος πάντα δίπλα του από τον Κάλανο, νούμερο 5 και νούμερο 7 στις δύο πρώτες θέσεις. Στη συνέχεια ο Legendary Land φαίνεται να χάνει έδαφος. Προσπαθεί ο Greeley House να βελτιωθεί. Ο Pick 3 ακόμα πιο πίσω με την Beautiful Story. Στρίβουν για την τελική ευθεία. Ο Κάλανος πάντα πιέζει το Ρέμινις που βέβαια είχε τη φυσική ταχύτητα να οδηγήσει πιο εύκολα. Να δούμε ποιος από τους δύο όμως θα καταφέρει και στα τελευταία μέτρα να πει την τελευταία λέξη. Την ώρα προσπαθούν να καλύψουν έδαφος κυρίως ο Greeley House και ο Pick 3. Πράγματι, στα τελευταία μέτρα ο Ρέμινις θέλει να ξεφύγει από την πίεση του Κάλανου, ο οποίος επιμένει. Ρέμινις και Κάλανος, ο Pick 3 είναι πλέον πολύ δυνατός στα τελευταία μέτρα. Pick 3 καταπίνει τα μέτρα. Pick 3 έρχεται. Ρέμινις και Pick 3. Κάλανος στη συνέχεια. Πιο πίσω, Greeley House αμέσως μετά. 5-2-7-1 το αποτέλεσμα. Φωτιά βγήκε ο Ρέμινις. Ο Ρέμινις επέστρεψε φωτιά σκέτη.